Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Για τη σημερινή τσάντα θα μου επιτρέψετε να έχω διπλή χαρά. Ο ένας λόγος είναι γιατί θα σας δείξω μία, κατά τη γνώμη μου πάντα, πάρα πολύ όμορφη χρηστική τσάντα. Όλη της η ομορφιά είναι στα απίστευτα υλικά και στο σχήμα που έχει η τσάντα μου, αυτό το ωραίο μπουλ με τις αυξήσεις που θα κάνουμε. Ο βασικότερος λόγος όμως είναι ότι αυτή την τσάντα την είχα φανταστεί εγώ, όμως δεν θα μπορούσα με τίποτα να την υλοποιήσω εάν δεν με βοηθούσε η Αθηνά από το Unique Lab. Σε εξήγησα λοιπόν πώς ακριβώς θα ήθελα να είναι η τσάντα μου, να μου θυμίζει μια δερμάτινη τσάντα οίκου που έχω δει ακριβώς αυτό το σχήμα, και η Αθηνά κατασκεύασε από την αρχή τα υλικά που χρειάζονται για να γίνει η τσάντα έτσι όπως την ήθελα. Το δερμάτινο στοιχείο αυτό, το δερμάτινο αυτό που αγκαλιάζει τα πλαϊνά, τις στενές πλευρές της τσάντας μου, και την αλυσίδα που περνάει και έχει ασορτή χεράκια. Η αλυσίδα έχει μήκος. Η Αθηνά μου φτιάξε αλυσίδα ικανή να κρατιέται και από τον ώμο και στο χέρι, και ασορτή πάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αθηνά για την υπομονή της, για το ότι με βοήθησε και μου έκανε δώρο αυτά τα υλικά για μια τσάντα που πραγματικά ονειρευόμουν πάρα πολύ να φτιάξω. Στο βίντεο αυτό θα σας δείξω με πολύ απλή πλέξη το άριχτο criss-cross, αλλά αναλυτικά, γραμμή-γραμμή, πώς θα δημιουργήσουμε αυτό το ιδιαίτερο σχήμα που έχει. Γιατί όλη η ομορφιά της, είπαμε, είναι τα υλικά της και το σχήμα της. Και εν συντομία, πώς έκοψα εγώ τη φόδρα και έβαλα μέσα. Πάλι έτσι ένα πολύ γρήγορο tutorial για το πώς έβαλα τη φόδρα. Στο τέλος, ποιος ήταν ο τρόπος ο δικός μου για να ενώσω τα δερμάτινα αυτά πλαϊνά πιο εύκολα και να μου βγουν ίσια. Αυτά είναι αυτά που βάζω εγώ στις τσάντες μου. Την έχω γεμίσει γιατί η τσάντα είναι πολύ καινούρια και ακόμα δεν έχει πάρει τη σωστή της θέση, οπότε για να σας τη δείξω την έχω γεμίσει με χαρτιά. Πάμε όμως να σας δείξω λεπτομερώς, βήμα-βήμα, σειρά-σειρά, πώς θα κάνουμε αυτό το σχήμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την τσάντα που τόσο πολύ έχω αγαπήσει. Τα υλικά μου είναι 2 μπομπίνες από το νήμα της Unique Lab, της C-Maxi 2, ο πάτος μου δέρμα, καστόρ, τα 2 κομμάτια που θα μπουν πάνω ώστε να περνάει η αλυσίδα γύρω από την τσάντα που είδατε, και η αλυσίδα με τα χεράκια μου. Όλα τα υλικά της Unique Lab είναι χειροποίητα δερμάτινα, το συγκεκριμένο είναι σε καστόρ. Όλα τα υλικά της Unique Lab είναι χειροποίητα δερμάτινα, καθαρό δέρμα, και τα νήματά της πάντα ταιριάζουν με τα αξεσουάρ. Μέσα στο κατάστημα, όποιο αξεσουάρ και αν βρείτε, πάτο, χεράκια, οτιδήποτε φανταστείτε, θα βρείτε και ένα νήμα που έχει φτιαχτεί για αυτά τα υλικά. Εγώ λοιπόν διάλεξα αυτό το συνδυασμό που δεν ξέρω αν το θεωρείτε καλοκαιρινό. Εγώ λοιπόν προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα για το χειμώνα. Ντυνόμαστε πιο σκούρα, οπότε μια τσάντα σε αυτό το χρώμα θα μου ταιριάζει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, μπορείτε να παραγγείλετε το δικό σας kit σε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς, είτε μονόχρωμο είτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το Unique Lab θα το συζητήσει μαζί σας και θα το φτιάξει. Λοιπόν, βελονάκι χρησιμοποιώ νούμερο 6. Το νήμα μου είναι χοντρό. Το νήμα μου είναι αρκετά χοντρό. Ανάλογα λοιπόν το χέρι που πλέκετε, θα χρησιμοποιείτε και το βελονάκι σας. Έχω κάνει την προετοιμασία μου στον πάτο, έπλεξα τις θηλιές που πλέκουμε με το βελονάκι, ένωσα, έκοψα νήμα και είμαι έτοιμη. Προσέξτε τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε από την αρχή τα σημάδια μας, τα οποία θα τα μεταφέρουμε κατά την πορεία της τσάντας, γιατί θα μας χρειαστούν συγκεκριμένα 3 σημάδια για αυξήσεις και πιο πάνω.
Την τσάντα μου, όπως είδατε, την έχω κάνει λίγο μπουλ, οπότε τις θέλω αυτές τις αυξήσεις, τα θέλω τα σημάδια μου. Επίσης, έχω πει πάρα πολλές φορές, διαβάστε τον πάτο σας και βρείτε τα σημεία του, τις γωνίες του. Ένας χειροποίητος πάτος όμως, που τον φτιάχνουν εξ ολοκλήρου και τον τρυπάνε στο χέρι, μπορεί να μην είναι ακριβώς συμμετρικά. Ας πούμε, αν κοίταζα με το μάτι, γωνιακό πόντο θα βάζα αυτόν εδώ εγώ. Όταν λοιπόν έβαλα στην αρχή τα σημάδια μου, πήγα να μετρήσω τους πόντους μου και είδα ότι για να μου βγουν συμμετρικά, δηλαδή 3 σημάδι 3, 18, 18, 3 σημάδι 3, 7 δηλαδή και 7, έπρεπε να μετακινήσω λίγο τους ποντοδείκτες μου. Δεν με πειράζει καθόλου, γιατί στο σύνολο της τσάντας μου δεν θα φαίνεται αν έπρεπε να είναι εδώ η αύξηση ή εδώ. Εμένα με ενδιαφέρει η πόντη μου να είναι όλη ίση. Ίση αυτή η πλευρά, ίση αυτή η πλευρά και ίσες οι δύο μικρές πλευρές με τα σημάδια στο κέντρο. Τι άλλο να σας πω πριν ξεκινήσουμε. Σκέφτηκα πάρα πολύ για πλέξη. Δεν θέλω να βάλω τίποτα. Το νήμα είναι τρίχρωμο. Το σουέτ μου είναι έντονο. Τι πλέξη να βάλω και να την κάνω την τσάντα φλίαρη. Κάτι σε άρρηχτο σκεφτόμουν, στην πίσω θηλιά, κανέστρο. Τελικά λέω να ξεκινήσουμε μαζί και να δοκιμάσουμε το άρρηχτο, το criss-cross, το σταυρωτό, που είναι το τελικό, το αποτέλεσμα είναι όμορφο. Πάμε μαζί. Βγάζω το κεντρικό μου πόντο, το σημάδι μου. Περνάω το νήμα μου. Η πρώτη σειρά είναι λίγο πιο ζώρικη, γιατί για να περάσω τους πόντους μου στο μπάτο χρησιμοποίησα μικρότερο βελονάκι, οπότε είναι και πιο στριμωχτή η πόντη μου, πιο μικρή. Και τώρα με το βελονάκι αυτό σίγουρα είναι πιο δύσκολη η αρχή. Άριχτο και μία λυσίδα στον αέρα. Το βάζω το σημάδι μου εδώ. Γυρνώντας θα κάνω την αύξηση. Πάντα δεν ξεκινάω με την αύξηση, τελειώνω με την αύξηση για να μου βγουν κοντά-κοντά οι ενώσεις. Συνεχίζω. Άριχτο. Άριχτο. Έφτασα στο σημάδι μου. Το βγάζω και θα πρέπει να κάνω 3 άριχτα στη γωνία μου. Επειδή η πόντη μου είναι στριμωχτή και δεν με χωράνε, θα κάνω άριχτο, αλυσίδα στον αέρα, άριχτο. Και το ποντοδείκτη μου θα τον βάλω στην αλυσίδα στον αέρα που έχω κάνει, που θεωρείται ο μεσαίος μου πόντος. Όταν λοιπόν το νήμα σας είναι χοντρό και δεν πολύ χωράνε οι πόντοι στις γωνίες, μπορείτε να κάνετε άριχτο, αλυσίδα, άριχτο. Συνεχίζω κανονικά. Ένα πόντο σε κάθε θηλιά, γιατί το νήμα μου είναι χοντρό. Γωνία. Άριχτο. Αλυσίδα στον αέρα. Άριχτο. Το σημάδι μου στην αλυσίδα στον αέρα που είναι ο μεσαίος πόντος. Κεντρικός πόντος στη στενή πλευρά, έχω βάλει σημάδι. Άριχτο, αλυσίδα στον αέρα, άριχτο. Σημάδι στην αλυσίδα στον αέρα που είναι ο μεσαίος πόντος. Θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να γυρίσω εδώ και να τα ξαναπούμε εδώ που χρωστάω τις αυξήσεις μου. Στο τέλος της σειράς μου θα βγάλω το σημάδι μου και κάνω στον πόντο που ξεκίνησα. Άριχτο, αλυσίδα στον αέρα και πάω και μπαίνω στη θηλιά που έχω δημιουργήσει με την αλυσίδα στον αέρα που κάνω όταν ξεκινάω.
Δεν θα κλείσω με βουβό, γιατί πλέκω σπιράλ. Θα πλέκω σπιράλ από εδώ και πέρα. Βάζω το σημάδι μου στο άριχτο, στην αλυσίδα στον αέρα που έκανα. Και πάμε. Τον πόντο μας τον παίρνουμε έτσι. Για το criss-cross τον παίρνουμε έτσι, ανάποδα. Πάμε, μπαίνουμε στο επόμενο άριχτο και το βελονάκι μας από πάνω προς τα κάτω η αγγείλη του και τραβάμε το νήμα έξω. Άριχτο. Μπαίνουμε στον πόντο μας, γυρνάμε το βελονάκι μας προς τα κάτω και παίρνουμε το νήμα ανάποδα. Ανάποδα το νήμα. Μπαίνουμε στον πόντο μας. Ανάποδα το βελονάκι μας, τραβάμε το νήμα έτσι. Έχω φτάσει στο σημάδι μου. Ένα. Δύο. Τώρα δεν κάνω αλυσίδα στον αέρα. Προσπαθώ να τους χωρέσω τους πόντους μου για να μου βγει με άριχτο κανονικό η αύξησή μου και να μην πιέζομαι. Συνεχίζω. Το νήμα μου ανάποδα. Το νήμα μου ανάποδα. Εάν πλέκεται λίγο πιο χαλαρά, το νήμα θέλει βελονάκι νούμερο 5. Έφτασα στον πόντο που πρέπει να κάνω 3 άριχτα. Μεταφέρω το σημάδι μου. Τρία άριχτα στο ποντοδείκτη μου. Ένα, δύο, τρία, το σημάδι. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο, αύξηση, αύξηση, επιστρέφω εδώ να κάνω τις αυξήσεις που χρωστάω. Ξεκίνησα λοιπόν κύκλικα και έκανα ένα άριχτο. Σε αυτό το πόντο που έχω βάλει το σημάδι μου θα μπω τώρα να κάνω άλλα 2 άριχτα. Έχω κάνει την αύξησή μου, όμως ξεκινώντας νέα σειρά, εδώ θα πρέπει να κάνω άριχτο. Το κάνω τώρα και βάζω το σημάδι μου σε αυτό το πόντο που ξεκινάει η νέα σειρά. Συνεχίζω.
έφτασα στη γωνία και για τη δεύτερη σειρά θα κάνω πάλι από 3 άριχτα σε αυτή τη γωνία. Μεταφέρω το σημάδι μου και συνεχίζω. Σε αυτή την πλευρά και σε αυτή την πλευρά δεν θα κάνω αυξήσεις σε αυτή τη σειρά, μόνο στις 4 γωνίες μου από 3 άριχτα για τη δεύτερη σειρά. Το τέλος της σειράς στον ποντοδείκτη μου μπαίνω και κάνω άριχτο. Μεταφέρω το σημάδι μου στο ξεκίνημα της σειράς. Και για αυτή τη σειρά, αν μετρήσουμε και την αρχική που ξεκινήσαμε, 1, 2, 3, για την τέταρτη, δεν θα κάνω καμία αύξηση. Παρόλα αυτά, θα μεταφέρω τους ποντοδείκτες μου, γιατί θα μου χρειαστεί λίγο πιο μετά που θα ξανακάνω αύξηση. Τον βγάζω, κάνω το αριχτό μου και τον μεταφέρω. Συνεχίζω κανονικά και κάνω το ίδιο σε όλα μου τα σημάδια. Ολοκληρώνω τη σειρά μου μέχρι εδώ χωρίς αυξήσεις, αλλά με τη μεταφορά των σημαδιών μου. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος της σειράς. Το criss-cross άριχτο, το σημάδι μου. Αυτή η σειρά, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τώρα μετράω και αυτή εδώ που ξεκινήσαμε, ήταν χωρίς αυξήσεις. Για να μην σας κουράζω, γιατί δεν έχω κάτι περίεργο να σας δείχνω και να σας τρώω το χρόνο σας. Από εδώ και πέρα πώς θα πάμε για λίγες σειρές. Το πόσες λίγες, όταν φτάσω εκεί που πρέπει, θα σας πω ότι εδώ σταματάμε. Κάναμε μια σειρά χωρίς αύξηση. Στην επόμενη σειρά, στην πέμπτη σειρά, αύξηση μόνο στις γωνίες. Η έκτη σειρά, πουθενά αύξηση. Η έβδομη σειρά, αύξηση μόνο στα δύο κέντρα. Η όγδοη σειρά, αύξηση πουθενά. Έτσι θα πάμε τώρα, μία σειρά χωρίς αυξήσεις, μία μόνο γωνίες, μία μόνο κέντρα, πλαϊνά, μία χωρίς αύξηση. Προχωράω και θα σας πω σε ποια σειρά σταματάμε τις αυξήσεις αυτές. Για να σας δείξω τι έκανα, αυτοί οι ποντοδείκτες δεν χρειάζονται, μην μπερδευτείτε, είναι εκεί που σταμάτησα τις αυξήσεις, επειδή έκανα παραπάνω, ξύλωσα, ξαναγύρισα εκτός βίντεο, γιατί μου γινόταν πάρα πολύ μεγάλη και δεν χρειαζόντουσαν περισσότερες σειρές, ειδικά με το βελονάκι που πλέκω εγώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, στην 7η σειρά που ήταν η σειρά χωρίς αυξήσεις, σταμάτησα, γι' αυτό άφησα και τα σημάδια μου. Για να μετρήσω τις σειρές να σας πω, δεν χρειάζονται τα σημάδια, τα βγάζω αυτά για να μην μπερδευόμαστε. Συνεχίζω όμως και μεταφέρω ποντοδείκτες στα 6 αυτά σημεία μέχρι πάνω στην τσάντα μου, στα 5, στα 6 σημεία μέχρι επάνω στην τσάντα μου. Γιατί θα μου κάνουν τη ζωή μου πιο εύκολη στο τελείωμα. Το κόκκινο πάντα ξέρω, το έντονο χρώμα, ότι είναι εκεί που αλλάζω σειρά εγώ. Η τσάντα μου ήδη βλέπετε ότι είναι μπουλ, έχει κάνει αυτή τη στρογγυλάδα που θέλω εδώ στα πλάγια. Θα συνεχίσω χωρίς αυξήσεις με τους πόντους που είμαι για κάποιες σειρές και μετά θα κάνουμε σε αυτά τα σημεία πάλι λίγες μειώσεις για να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα, το πλαϊνό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να έχετε τα σημάδια σας, η πλέξη μου απλή και όμορφη. Συνεχίζω μέχρι το ύψος που πρέπει για να αρχίσουν οι μειώσεις. Επανήλθα. Τι έχω κάνει μέχρι τώρα? Οι πρώτες 7 σειρές, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ήταν οι σειρές που κάναμε τις αυξήσεις όπως σας είπα. Οι επόμενες 7 σειρές, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, είναι 7 σειρές που έκανα χωρίς να κάνω ούτε αύξηση ούτε μείωση. Έπλεκα τους πόντους μου όπως τους είχα, χωρίς να ξεχνάω να μεταφέρω τα σημάδια μου στις γωνίες και στις πλευρές.
Μέχρι στιγμής εγώ έχω 15 εκατοστά ύψος στην τσάντα μου. Εάν πλέκετε με μικρότερο βελονάκι, με το 5 ας πούμε, ίσως να έχετε λιγότερο, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη διαφορά, οπότε κάντε 8 σειρές επάνω χωρίς την αύξηση. Δείτε το εσείς πώς θα το φτιάξετε εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε λίγες σειρές με μειώσεις. Αυτό το μπουλ που κάνει η τσάντα μας, τώρα θέλω να κλείσει προς τα πάνω. Είμαι στην αλλαγή της σειράς, έχω φτάσει δηλαδή στο τέλος και τον πόντο αυτόν που αλλάζω σειρά και τον επόμενο τους κλείνω μαζί. Σε αυτό το νέο πόντο που δημιούργησα βάζω το σημάδι μου. Συνεχίζω μέχρι να φτάσω στον επόμενο ποντοδείκτη. Όπα. Συνεχίζω μέχρι να φτάσω στον επόμενο ποντοδείκτη. Το πόντο που είναι πριν το ποντοδείκτη μου και το πόντο αυτόν που έχω το σημάδι, τους κλείνω μαζί. Παίρνω νήμα, δεν ολοκληρώνω. Παίρνω στο διπλανό πόντο, παίρνω νήμα και τώρα ολοκληρώνω. Ο νέος μου πόντος είναι αυτός και βάζω το σημάδι μου. Είμαι στη 15η σειρά του μπλεκτού μου. Έφτασα στην άλλη πλευρά. Από αυτή την πλευρά οι μειώσεις γίνανε εσωτερικά στη στενή πλευρά, γιατί έκανα πριν τον ποντοδείκτη μου τη μείωση. Εδώ, για να γίνει το ίδιο, να μειώσω πόντους από την εσωτερική πλευρά δηλαδή, θα κάνω μείωση τον ποντοδείκτη και τον επόμενο πόντο, όχι τον προηγούμενο όπως έκανα πριν. Το πόντο που έχω τον ποντοδείκτη μου, παίρνω νήμα, δεν ολοκληρώνω. Το πόντο που είναι μετά, παίρνω νήμα και κλείνω. Συνεχίζω. Εδώ είναι ο μεσαίος πόντος, δεν αλλάζει κάτι. Όπου θέλετε κάντε τη μείωση, θα την κάνω ίδια με την άλλη πλευρά. Το πόντο που είχα το ποντοδείκτη και τον επόμενο, όπως έκανα εκεί στο κέντρο. Στο νέο πόντο βάζω σημάδι. Συνεχίζω. Θέλω τις μειώσεις μου την εσωτερική πλευρά της στενής πλευράς, άρα τον προηγούμενο πόντο και τον πόντο που είχα ποντοδείκτη. Κλείνω μαζί.
Έχω φτάσει στην τελευταία μου μείωση που επειδή είναι από την εσωτερική πλευρά της στενής πλευράς θα την κάνω από τον ποντοδείκτη και μέσα. Έφτασα στο τέλος της σειράς, δεν κάνω μείωση γιατί την έκανα όταν ξεκίνησα. Η 15η σειρά μου λοιπόν ήταν η πρώτη σειρά με μειώσεις. Ήδη βλέπουμε ότι πάει να έρθει προς τα μέσα. Αυτή λοιπόν ήταν η 15η σειρά με τις μειώσεις μου. 7 και 7, 14, 15, ξεκίνησα μειώσεις. Θα κάνω την 16η σειρά τώρα, χωρίς μείωση, με τους πόντους που έχω δημιουργήσει. Επιστρέφω. Ολοκλήρωσα τη 16η σειρά μου, που δεν έκανα πουθενά μειώσεις, έπλεξα τους πόντους μου όπως τους είχα και ξεκινάω την 17η σειρά. Για τη 17η σειρά θα κάνω μείωση μόνο στις δύο άκρες από τις στενές πλευρές. Δεν ολοκληρώνω τον πόντο, μπαίνω στον επόμενο, δεν ολοκληρώνω, ο νέος μου πόντος. Δεν κάνω στις γωνίες μου μείωση, μόνο στις δύο στενές πλευρές. Έφτασα και στην άλλη στενή πλευρά. Τον πόντο αυτό που ήταν το σημάδι και τον επόμενο τους κλείνω μαζί. Συνεχίζω μέχρι το τέλος της σειράς. Ολοκλήρωσα και τη σειρά με τις μειώσεις. Κάνω τη σειρά μου χωρίς μειώσεις. Τελείωσα τη 18η σειρά που ήταν χωρίς μειώσεις και έχω άλλη μια σειρά με μειώσεις, πάλι στις δύο στενές πλευρές. Τι σας είπα όμως, να προσέξουμε μπαίνοντας τώρα στον ποντοδείκτη τη μείωση. Έκανα λοιπόν τη μείωσή μου, κάνω και σε αυτή την πλευρά, η επόμενη σειρά χωρίς μειώσεις, η επόμενη σειρά μείωση και μείωση και επιστρέφω και τα λέμε. Δύο σειρές ακόμα λοιπόν εκτός βίντεο κάνω, μία χωρίς μείωση, μία με μείωση. Ολοκλήρωσα την 20η σειρά του πλεκτού μου που ήταν η σειρά με τις δύο τελευταίες μειώσεις στις δύο στενές πλευρές. Έχω βγάλει τους ποντοδείκτες μου όπως βλέπετε γιατί δεν με ενδιαφέρουν πια εκτός από αυτόν που δείχνει πότε αλλάζω σειρά για να ξέρω πού θα σταματήσω την τσάντα μου. Έχω ακριβώς το σχήμα που χρειάζομαι και που θέλω για αυτή την τσάντα. Θα τη δείτε τελειωμένη καλύτερα κάτω από την κάμερα, δεν είναι εύκολο να φανεί. Το μπουλ είναι πολύ συμμετρικό, το μπουλ που έχει κάνει η τσάντα μου, οι αυξήσεις και οι μειώσεις. Έχω κάνει πολλές δοκιμές και πολλές πράξεις για να το βρω έτσι σωστά. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο μεγάλο το βίντεο, αλλά σειρά σειρά σας λέω τις αυξήσεις και τις μειώσεις για να έχετε ακριβώς αυτό το συμμετρικό αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα θα πλέξω
λίγες σειρές με το νήμα που μου έχει μείνει, χωρίς μειώσεις, ίσα για να δώσω το λίγο ακόμα ύψος στη τσάντα μου. Και δεν ξεχνάμε να κρατήσουμε λίγο νήμα στο τέλος για να μπορούμε να ενώσουμε τα δύο πλαϊνά της τσάντας μας με το ίδιο νήμα. Μην πάρετε φόρα, φίλες μου, και τελειώσετε το νήμα σας και μείνετε χωρίς καθόλου νήμα για την ένωση. Έχω κρατήσει αρκετή κλωστή για να είμαι σίγουρη ότι με φτάνει, οπότε το καρούλι όσο έχω και όσο μου περισσεύει θα δώσω ύψος στη τσάντα μου. Την ολοκληρώνω και επιστρέφω για τα υπόλοιπα. Έχω φτάσει στην τελευταία μου σειρά. Το καρούλι που σας έδειξα, εκτός από το νήμα που κράτησα, με έφερε ακριβώς στην 23η σειρά. Έχω κρατήσει, όπως σας είπα, αρκετό νήμα για να ράψω τα πλαϊνά μου, γιατί θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα με φτάσει. Ακόμα και να μου περισσέψει όμως από το νήμα που κράτησα λίγο, δεν χρειάζεται άλλη σειρά. Η τσάντα μου είναι μια χαρά για το σχήμα της, αυτό το ύψος. Όταν θα μπει η φόδρα και θα κρεμάσω και τα χερούλια και θα πάρει το πραγματικό της μέγεθος και θα κρεμάσει η τσάντα, θα είναι τόσο όσο. Είναι ιδανική. Πραγματικά ιδανική. Πάω να βάλω τη φόδρα μου υπολογίζοντας ότι σε αυτό το σημείο, στα δύο στενά πλάγια, θα πρέπει να ράψω τα δύο κομμάτια που θα περάσει από μέσα η αλυσίδα. Αυτά τα δύο δερμάτινα κομμάτια δεν θα τα ράψω πάνω εδώ, θέλω να έχει καλό κράτημα η τσάντα μου. Θα τα ράψω εκεί που ξεκινάει η τελευταία σειρά. Το οποίο σημαίνει ότι το ύφασμά μου θα πρέπει να το βάλω μέχρι εδώ. Αυτό το λέω για να υπολογίσετε από την αρχή, μην καλύψετε όλη τη τσάντα με το ύφασμα και μετά δυσκολευτείτε να περάσετε τα δερμάτινα στοιχεία. Βάζω τη φόδρα μου και επιστρέφω. Προφανώς και αν θέλει μία μέρα για να πλεκτεί η τσάντα, θέλει 2 με 3 μέρες η φόδρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Παρ' όλα αυτά την έχω τελειώσει. Να ξέρετε ότι πάντα αν δεν κρεμαστεί η τσάντα, αν δεν γεμίσει για να πάρει το πραγματικό της μέγεθος, η φόδρα από την καλή πλευρά, όταν την έχουμε μέσα, φαίνεται μεγαλύτερη. Τη φόδρα όμως σας έδειξα ότι την είχα αγκαλιάσει όλη την τσάντα. Μην ανησυχείτε λοιπόν όταν βλέπετε τις φόδρες σας. Θα πάρει η τσάντα το πραγματικό της μέγεθος, το πλεκτό, θα δώσει ό,τι είναι να δώσει και θα έρθει και θα γίνει ίσια. Πάμε τώρα. Στα δύο στενά, στις δύο στενές πλευρές της τσάντας, έπρεπε να βάλουμε τα δερμάτινα αυτά στοιχεία που θα περάσει η αλυσίδα μέσα. Τι έκανα εγώ λοιπόν για να είναι πιο εύκολη τοποθέτηση? Πήρα την κλωστή που δεν σπάει για τις τσάντες και βελόνα, μπορείτε να βάλετε και μια κλωστή κανονική διπλή, και πήγα και έβαλα από τη μέσα πλευρά πρόχειρα, στερέωσα τη μία πλευρά του δερμάτινου στοιχείου. Ο ποντοδείκτης είναι το κέντρο, κέντραρα την τσάντα μου, βγάζω τώρα τα σημάδια με το δέρμα, το κέντρο της τσάντας μου με το κέντρο του δέρματος, για να μου είναι σωστό. Και αφού λοιπόν τα έχω σταθεροποιήσει, τώρα θα πάρω την αλυσίδα. Η αλυσίδα έρχεται έτσι, από τη μία πλευρά είναι κομμένη για να μπορέσουμε να την ενώσουμε. Τι θέλουμε όμως? Θέλουμε το ένα χεράκι
από τη μία πλευρά εδώ, τη μακριά πλευρά, και το άλλο χεράκι από την άλλη. Αυτό θα προσέξετε μόνο. Τραβάω λοιπόν να δώσω αέρα στην αλυσίδα μου και η ίσια την αλυσίδα πάω και τη βάζω εδώ, διπλώνω το δέρμα. Και ευκολία θα πιάσω την αλυσίδα εδώ για να μην μου βαραίνει και πέφτει. Και αφού την πέρασα τώρα από μέσα και το έχω του χεριού μου όλο, είναι από τη μία πλευρά ραμμένο, θα πάρω τώρα αλυσίδα και το νήμα μου για να το ράψω όλο από την έξω θηλιά, από την έξω τρύπα μέχρι τη μέσα. Σε αυτή την τρυπούλα περνάω το πλεκτό και ψάχνω και βρίσκω τη δεύτερη τρυπούλα από πίσω. Οι πρώτες 2-3 βελονιές είναι που πρέπει να δώσουμε προσοχή, να βγαίνουμε στις ίδιες τρύπες. Μετά δεν έχουμε πρόβλημα γιατί έχει στρώσει ήδη, έχει πάρει τη θέση που πρέπει, οπότε πάει μόνο του. Τέλεια. Εγώ δεν νιώθω άνετα όταν είναι περασμένο μόνο έτσι, δεν μου αρέσει και στο μάτι, οπότε πάντα γυρνάω πίσω για να καλύψω όλες μου τις τρυπούλες, να μην αφήσω κενές παύλες ένα παρά ένα. Επιστρέφω πίσω, κάνω και το άλλο με τον ίδιο τρόπο και γυρίζω. Η τσάντα μου είναι έτοιμη. Το δέρμα ξέρουμε πολύ καλά ότι μαλακώνει. Δεν θα μπορούσα να σας το δείξω αργότερα μαλακωμένο, όμως αν τη φτιάξετε μπορεί και να τρομάξετε. Αυτό λοιπόν θα έρθει και θα γυρίσει έτσι, γιατί τα χεράκια μας θα το τραβάνε προς τα μέσα και θα έρθει και θα γίνει στο σχήμα που σας τη δείχνω από την αρχή και από τις φωτογραφίες. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε στην ένωση, κάντε αυτό που σας πρότεινα με την βέλωνα και την κλωστή, το σταθεροποιεί και γίνεται πάρα πολύ εύκολα η δουλειά όλη. Το μόνο που θέλω να μου προσέξετε είναι μην τύχει και ράψετε και τα δύο χεράκια από τη μία πλευρά, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.